Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά και μην με σταυρώσετε. Για πρώτη φορά θα συμφωνήσω με τον Ευαγγελάτο. Για πρώτη φορά θα του το δώσω. Είχε ένα ρεπορτάζ και μιλούσε με την δικηγόρο, με έναν από τους κατηγορούμενους για το κοριτσάκι. Και τα αίματα ανάψανε στο πλατό και έφτασε στα όρια του. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σας είπα, για πρώτη φορά του το δίνω, είμαι μαζί του. Εξοργίστηκα κι εγώ για πρώτη φορά, ενώ σας έχω πει τόσα για την Ελληνική TV, στο συγκεκριμένο είμαι μαζί του. Και λίγα είπε, εγώ θα έλεγα περισσότερα, όσα μου επιτρέπουν. Πάμε να το δούμε και πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Παντελεάκη, δεν θέλω να παρεκτραπώ, αλλά ένα λεπτό. Γιατί είπα, όλοι όσοι μιλούμε σε αυτή την ιστορία πρέπει να σκεφτόμαστε την κοινωνία. Μου λέτε λοιπόν εσείς, με ρωτάτε αν το έχω δει και σας λέω όχι, αλλά επικαλούμε κυρία Παντελεάκη 500 ανθρώπους που έχω μιλήσει. Εσείς το έχετε δει το παιδί, κύριε, που το έχετε βγάλει 18 και 20. Μπορώ. Και θα σταματήσω γιατί πραγματικά δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Ρωτώ λοιπόν, κυρία Παντελεάκη, επειδή με ρωτήσατε. Θέλετε να μιλάτε συνέχεια, μην εσείς το έχετε δει το παιδί. Είπατε ότι ένα παιδί βιασμένο είναι 20 και μοιάζει 20 και το είπατε ότι εσείς το πιστεύετε. Το έχετε δει το παιδί. Εσείς το έχετε δει. Σας είπα όχι. Εσείς το και σας δει. Είπα, έχω μιλήσει με 100 εσείς ανθρώπους που δει. Λένε ότι είναι παιδάκι. Μιλήσει, εσείς που κύριε. Λέτε ότι είναι 20 το βιασμένο, το έχετε δει. Δεν είπα, κύριε, ότι είναι 20. Το έχετε δει. Εσείς το έχετε δει. Ευχαριστώ, κύριε Παντελεάκη, ας τελειώσουμε την κουβέντα, γιατί δεν θα μπορέσω να κερδίσω άλλο. Πραγματικά, συγχωρήστε με. Συγχωρήστε με. Πάρα πολύ ζητώ συγγνώμη, φίλες και φίλοι, για τον τόνο της φωνής μου. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έκανα. Αλλά είναι αυτό που λέμε όλοι. Ότι βλέποντας αυτή την υπόθεση και ακούγοντας αυτά τα πράγματα, δεν είναι εύκολο να συγκρατηθεί.